Πάμε να δούμε το συνδυασμό των χαρτιών. Λοιπόν, θα τα πάρουμε με σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο σε δύναμη τα φύλλα. Πάμε πρώτα είναι τα μονά φύλλα. Οποιοδήποτε μονό φύλλο μπορεί να πεταχτεί από οποιοδήποτε παίχτη και ο επόμενός του μπορεί να πετάξει κάτι μεγαλύτερο. Γενικά αυτή είναι η στρατηγική στο τίτσου. Όποιος παίχτης πετάει ένα συνδυασμό φύλλων, είτε είναι μονόφυλλο είτε είναι οι άλλοι συνδυασμοί που θα πούμε σε λίγο, ο επόμενος παίχτης του ακριβώς μπορεί να πάει ή πάσο, δηλαδή να μην παίξει καθόλου για να παίξει ο επόμενο, ή να ρίξει μεγαλύτερο φύλλο. Αν δεν έχει να παίξει μεγαλύτερο φύλλο, συνήθω πάει πάσο. Οπότε, ξεκινάμε μονά φύλλα. Μετά πάμε στα ζευγάρια. Τι εννοούμε ζευγάρια, εννοούμε δύο ντάμε, εννοούμε δύο ριγάδε, δύο πεντάρια, οτιδήποτε. Μπορεί να βγει σε ζευγάρι ανεξαρτήτω του χρώματο προφανώ. Μετά πάμε στα δύο συνεχόμενα ζευγάρια, δηλαδή 8άρια, 9άρια, πεντάρια, εξάρια, γενικά συνεχόμενα φύλλα. Μετά πάμε στα τρία ίδια. Μπορεί να είναι τρία πεντάρια, τρία εφτάρια, τρία οχτάρια. Μετά πάμε στο full, που είναι το γνωστό full που μπορεί να γνωρίζετε όσοι παίζετε πόκερ, που είναι τρία ίδια και δύο ίδια. Εδώ δεν υπάρχει κανόνας ότι πρέπει να είναι συνεχόμενα, απλά έτυχε στο παράδειγμα να βγουν έτσι. Δηλαδή μπορεί να είναι τρία τριάρια και δύο ριγάδες για παράδειγμα. Ή τρεις άσοι και δύο πεντάρια. Δεν έχει σημασία πώς θα είναι το full. Για να νικήσεις full, πρέπει να πετάξεις μεγαλύτερο full, αλλά όσον αφορά τα τρία φύλλα. Δηλαδή, ένας παίχτης που έχει τριάρια άσους, χάνει από ένα παίχτη που έχει τρεις ριγάδες και δύο πεντάρια, ας πούμε. Οπότε μετράνε τα τρία μεγαλύτερα. Και ο επόμενος συνδυασμός, όπου είναι και μεγαλύτερος, είναι η κέντα. Η κέντα αποτελείται συνήθως από 5 φύλλα και πάνω. Δηλαδή μπορεί να είναι και μέχρι και τα 14 φύλλα. Πώς γίνεται αυτό? Ξεκινήσουμε από το Mahjong, το οποίο είπαμε πριν ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και σε κέντα. Και είναι και ο παίχτης παίζει πρώτος. Μπορεί να έχει κέντα από το 1 και να συνεχίσει 2, 3, 4 μέχρι τον άσο. Οπότε η κέντα γενικά μπορεί να συνεχιστεί, δηλαδή να πάει 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, όσο θέλουμε εμείς. Και για να νικήσει κάποιος αυτή την κέντα που θα πετάξει ο αντίπαλός του, πρέπει να έχει μεγαλύτερη κέντα. Για παράδειγμα, τη συγκεκριμένη κέντα που είναι 2 έως 6, για να την νικήσει πρέπει να έχει από 3 και πάνω, δηλαδή 3 έως 7. Πάλι όμως τον ίδιο αριθμό φύλλων, δηλαδή πάλι 5 φύλλα. Μετά από αυτό, αφού τελειώσαμε με τους συνδυασμούς, αυτοί ήταν οι συνδυασμοί στο παιχνίδι. Συνδυασμό μπορεί να πετάξει οποιοδήποτε παίχτης νικήσει τον προηγούμενο γύρο. Δηλαδή, αν εγώ έχω πετάξει άσο και κανείς δεν έχει να σπάσει τον άσο μου με δράκο που είναι, είπαμε, το μεγαλύτερο από τα μονά φύλλα ή φίνικα που πάει μεγαλύτερο συν μισό. Το μεγαλύτερο που έχουμε πετάξει δηλαδή συν μισό. Μετά από τους συνδυασμούς, οι μεγαλύτεροι συνδυασμοί, υποσυνδυασμοί που βγαίνουν από το παιχνίδι είναι οι βόμβες. Πάμε να δούμε τύπους για βόμβες. Οι τύποι που είναι στις βόμβες, υπάρχουν δύο τύποι βασικά στις βόμβες. Είναι μονά φύλλα, δηλαδή 4 εφτάρια, 4 πεντάρια, 4 οχτάρια, γενικά 4 ίδια φύλλα και οι βόμβες κέντες. Και πάνω, όπως είπαμε πριν, μια κέντα μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Η βόμβα κέντα μπορεί να είναι επίσης μεγαλύτερη, δηλαδή να είναι 8 φύλλα ή 9 φύλλα. Βέβαια το δείτε πολύ σπάνια αυτό, γιατί σπάνια θα σας έρθουν οι δύο χρώματος φύλλα που μπορείτε να τα κάνετε και κέντα. Η κέντα βόμβα είναι μεγαλύτερη από την κέντα από τα μοναφύλλα. Πότε μπορούμε να πετάξουμε μια βόμβα μέσα στο παιχνίδι, οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε. Πετάει ένας παίχτης μέσα στο παιχνίδι μονοφύλλο, μπορούμε να πετάξουμε τη βόμβα. Δεν έχει σημασία και δεν έχει σειρά, προφανώς. Όπως είπαμε, επίσης ένας παίχτης μπορεί να πάει πάσο αν δεν έχει κάποιο φύλλο να παίξει.